Φίλε και φίλοι του Ινσκάπ, γεια σας. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να έχω δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους εδώ στο βήμα που δίνει το site. Ο ένας είναι ο Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, φίλος της εκπομπής επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άρδιν, και ο άλλος είναι ο Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, του Εργαστήριο Ανάλυσης και Δεδομένων και Πρόβλεψης. Καλώς ορίσατε και οι δύο στο News Hub. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι μία εκδήλωση που θα λάβει χώρα στις 30 Νοεμβρίου, ημέρα Σαββάτο, στην Δημοτική Αίθουσα Ανδρόγειο. Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης θα είναι γύρω στις 7. Να πω μερικά πράγματα για την εκδήλωση και μετά να δώσω το βήμα στους εκλεκτούς ομιλητές. Ομιλητές θα είναι ο Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, ο Γιώργος Ατσαλάκης, όπως είπαμε, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Μανώλης Πανάκης, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και συντονιστής της εκπομπής, θα είναι ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, δημοσιογράφος, ενώ η οργανωτική επιμέλεια είναι δική μου. Ο τίτλος τώρα της εκδήλωσης είναι η Woke Agenda συνταράσσει τον δυτικό κόσμο, και είδαμε πως αυτό επηρέασε καταρχήν τις ευρωπαϊκές εκλογές σε Γαλλία, Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά με την εκλογή Τραμπ στην Αμερική ήρθε αυτό να ολοκληρωθεί. Στο σημείο αυτό ήθελα να πω ότι το θέμα woke τώρα έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας, χωρίς να υπάρχει απόλυτη γνώση, χωρίς να υπάρχει επίγνωση για το τι ακριβώς είναι. Οφείλω όμως να πω ότι οι εναλλακτικές εκδόσεις στο κίνημα Άρδιν και ο Γιώργος ο Καραμπελιάς, ο οποίος έχει επιμεληθεί την συγγραφή τουλάχιστον 4 βιβλίων με αυτό το θέμα, με κυρίως ξένους συγγραφείς και μάλιστα μεγάλα ονόματα που φιλοξενεί, ας πούμε, στις σελίδες του βιβλίου, όπως είναι ο Φουκογιάμα και άλλοι που έχουν μιλήσει για το θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Καραμπελιά. Κύριε Καραμπελιά, πώς είδατε να διαμορφώνετε το πολιτικό ανάγλυφο μέσα από την επίδραση της κουλτούρας woke? Ναι, κοιτάξτε, επειδή η κουλτούρα woke, που για να το ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας, έχει 3 ή 4 βασικούς άξονες. Ο ένας είναι η άρνηση του βιολογικού φύλου. Σύμφωνα με την αντίληψη του woke, δεν υπάρχουν βιολογικά φύλα, άνδρας και γυναίκα, αλλά το φύλο είναι επιλογή και επομένως είναι κοινωνικό φύλο, όπως το αποκαλούν οι ίδιοι. Ο δεύτερος άξονας είναι η άρνηση της φυλής και της φυλετικής ταυτότητας των, ιδιαίτερα των λευκών, μια και θεωρούνται υπεύθυνοι για όλα τα αμαρτήματα της αποικιοκρατίας και ό,τι έχει γίνει στον κόσμο, και επομένως θα πρέπει οι υπόλοιπες φυλές να επικρατήσουν στην πραγματικότητα και οι λευκοί να απολευκανθούν, όπως είναι ο όρος τον οποίο χρησιμοποιούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η κουλτούρα, ο πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός, αρχίζοντας από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, ο οποίος είναι φορέας, σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, απόψεων ανδροκρατικών και αποικιοκρατικό-ρατσιστικών. Γι' αυτό έτσι οι κατεδαφίσεις των αγαλμάτων, γι' αυτό οι αλλαγές στα βιβλία, γι' αυτό σε πάρα πολλά πανεπιστήμια η απαρχή απάλληψης των αρχαίων ελληνικών, των λατινικών, ακόμα και του Σέξπιρ, και η αλλαγή στα βιβλία που εκδίδονται. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Τέταρτο και πολύ σημαντικό, η αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, όπου πάβει πια να υπάρχει η έννοια του ΟΗ, αρσενικό θηλυκό. Περνάμε στο ουδέτερο, εξού και σε πρόσφατη προκηρύξεις και διαδηλώσεις στην Αθήνα είδαμε την υπογραφή «Τα φοιτητά». Αυτή, όταν το συνδυάσουμε με την τεράστια επέκταση που έχει στα πανεπιστήμια, όπου οι πανεπιστημιακοί, για να μπορέσουν να εργαστούν,
είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν ουσιαστικά δήλωση μετανοίας, όπως την ξέραμε παλιά στην Ελλάδα, ότι δεν ότι αποδέχονται τις αρχές του ΟΟΚ για να μπορέσουν να εργαστούν, έχει φτάσει σε τεράστια κλίμακα, δημιούργησε μια μεγάλη αντίθεση σταδιακώς, διότι επεκτείνεται εδώ και αρκετά χρόνια και πήρε μεγάλη έκταση και οι αλλαγές φύλου, ιδιαίτερα σε νεαρά παιδιά, έτσι από ηλικία 12-13 χρονών έχουμε πάνω από 1,5 με 2 εκατομμύρια αλλαγές φύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρχισε μία αντίστροφη κίνηση αντίδρασης σε αυτό το υποτίθεται κίνημα των αφυπνισμένων, καθώς walk σημαίνει αφυπνισμένος, και η οποία εκδηλώνεται εξαιτίας της απουσίας της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, οι οποίες στηρίζουν στην πραγματικότητα ή λιγότερο ή περισσότερο αυτό το κίνημα, με εισαγωγικά, ήρθε από την δεξιά και ιδιαίτερα από την άκρα δεξιά η αντίδραση απέναντι σε αυτό. Η αντίδραση απέναντι στο μεταναστευτικό, για το δεύτερο ζήτημα που αφορά τα φύλλα και τις φυλές, λέει ότι πρέπει να είναι ελεύθερη η είσοδος των μεταναστών τόσο στην Αμερική, στην Ευρώπη και αλλού, και κάποια ηγερία του κινήματος αυτού είπε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να γίνει αφροπαία, δηλαδή σε μερικά χρόνια θα πρέπει να χάσει τον χαρακτήρα που είχε. Όταν αυτά τα πράγματα άρχισαν να τα συνειδητοποιεί ευρύτερο ο κόσμος και να βλέπει ότι περιθωριοποιούνται τα ιδιαίτερα τα φτωχά και τα μεσαία λαϊκά στρώματα, υπήρξε μια έντονη αντίδραση. Στη Γαλλία εκφράστηκε με τη Λεπέν που έφτασε 35%, στην Ιταλία με τη Μελόνι που με 36% κέρδισε τις εκλογές, ξεκινώντας από ένα κόμμα του 3,5%, και αποκορύφωμα, έτσι να μην πω άλλες περιπτώσεις, στην Γερμανία κλπ. Αποκορύφωμα αυτό που συνέβη στην Αμερική, όπου η πλειοψηφία των λευκών ανδρών ιδιαίτερα, αλλά και μεγάλο μέρος των μαύρων, και είναι πρωτοφανές, και των λατινικής καταγωγής Αμερικανών, των Λατίνων, ψήφισαν ιδιαίτερα οι νέες ηλικίες στον Τραμπ. Άρα έχουμε μια ριζική ανατροπή εκεί που αυτό το κίνημα αναπτυσσόταν σχεδόν ανενόχλητα και έκανε ό,τι ήθελε. Έχουμε μια ανατροπή η οποία εκφράστηκε και στην Ελλάδα, όπου ένα προανάκρουσμα αυτής της αντίληψης το είδαμε με τη συζήτηση για το γάμο των ομοφιλόφιλων ζευγαριών, που προκάλεσε μεγάλη κρίση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. 57 βουλευτές δεν ψήφισαν και ένας μεγάλος αριθμός και των βουλευτών του Πασόκου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Άρα μπήκε σε κρίση το πολιτικό σύστημα ουσιαστικά εξαιτίας αυτού, και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος τότε εμφάνισε τη μεγάλη του αντίθεση, έτσι με την ομιλία που έβγαλε στη Βουλή για το ΟΟΚ, είναι συνέπεια σε μεγάλο βαθμό αυτής της κρίσης. Εξού και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα κάλεσε τον Πασκάλ Μπρικνέρ, το οποίο έχουμε δημοσιεύσει τα κείμενα στα βιβλία μας για το ΟΟΚ, να συζητήσουν μαζί εναντίον του ΟΟΚ. Δηλαδή έφτασε και στην ελληνική κυβέρνηση, που ερωτοτροπούσε ουσιαστικά με αυτό το κίνημα σε διάφορες έτσι εκφάνσεις του, να ταχθεί εναντίον και επομένως να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα. Αυτή η μεγάλη συζήτηση, νομίζω αυτή τη μεγάλη συζήτηση θα προσπαθήσουμε να την δούμε μαζί με όλους τους φίλους και τις φίλες που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση που θα κάνουμε στο Ηράκλειο στις 30 Νοεμβρίου. Μάλιστα, και όλο αυτό, αυτό που περιγράφεται, γιατί η αντανάκλαση στην πολιτική επιφάνεια είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί καθορίζει το μέλλον,
είδαμε ότι έγινε με μια δημοκρατική έκφραση, γιατί η ρετσινιά, ας πούμε, του ακροδεξιού ή του φασίστα εύκολα μπορεί να κολλήσει. Αυτό που έγινε στην Αμερική, παρότι ο Τραμπ ή η Λεπέν έχουν, ας πούμε, κάποια χαρακτηριστικά, ο κόσμος ο οποίος ταυτίστηκε μαζί τους ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μια ανάγκη έκφρασης. Ναι, σε μεγάλο βαθμό έτσι είναι, διότι όλα τα υπόλοιπα συστημικά κόμματα ή δεν έπαιρναν θέση ή έπαιρναν θέση υπέρ του ΓΟΚ στην πραγματικότητα. Κύριε Τσαλάκη, τώρα αυτό έχει ένα υπόστρωμα και μας ενδιαφέρει να το δούμε. Ο μεγάλος γρίφος είναι, ας πούμε, ότι ενώ και από τα αριστερά υπάρχει μία ενίσχυση σε αυτό το θέμα, βλέπουμε όμως και ότι το νεοφιλελεύθερο μπλόκου, ακραίος καπιταλισμός, τα μονοπόλια, όλα τα μεγάλα, από τον George Soros, την Apple, την Google και όλα τα μεγάλα συμφέροντα στηρίζουν και αυτοί, ή τουλάχιστον στήριζαν μέχρι πρότινος το κίνημα WOC. Και θα θέλαμε να δούμε και τη δική σας ματιά. Ναι. Να πούμε ότι οι ισχυρές κοινωνίες, τα ισχυρά κράτη, τα ισχυρά έθνη έχουν ως βασική προϋπόθεση την εσωτερική συνοχή. Η εσωτερική συνοχή σημαίνει κοινό όραμα προς επίτευξη κάποιων στόχων με κοινή κατεύθυνση και μια κοινή αποδοχή όσο και δυνατό από τις ευρύτερες μάζες ενός κοινού οράματος. Αν αναλύσουμε σήμερα, θα δούμε ότι η έννοια της συνοχής την έχουν χάσει πάρα πολλά κράτη. Το βλέπουμε στις εκλογές, το είδαμε και στην Αμερική. Και αν πάμε να εξετάσουμε γιατί έχει χαθεί αυτή η συνοχή, θα βρούμε μπροστά μας το κίνημα του WOC, το οποίο με μία σειρά στρατηγικών, όπως πολύ καλά ανέφερε ο κύριος Καραμπελιάς, βάλει κατά της συνοχής των κοινωνιών. Και αν πάμε παραπέρα να δούμε ποιος είναι ο σκοπός αυτής της της στρατηγικής με την οποία διαταράσσεται η συνοχή, θα δούμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένας ακόμα τρόπος, όπως έχουμε δει πολλούς τρόπους στο παρελθόν, που προσπαθούν ομάδες να αποκτήσουν επιρροή για να ανέλθουν στην κρατική εξουσία. Κοιτάζοντας λοιπόν από την πλευρά της δημιουργίας διχασμού ουσιαστικά στην κοινωνία, βλέπουμε ότι το κίνημα αυτό αφισβητεί, για παράδειγμα, την επιστήμη σήμερα, αφισβητεί τα αποτελέσματα της επιστήμης, παρουσιάζοντας διάφορες δικαιολογίες, οι οποίες απέχουν κατά πολύ από την κοινή λογική, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι σκεπτόμενοι με κοινή λογική πλέον αρχίζουν να προβληματίζονται εξαιτίας της αφισβήτησης που υφίσταται η επιστήμη από αυτό το κίνημα. Επίσης βλέπουμε και υπάρχει αφισβήτηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, συγκεκριμένα της ελληνικής φιλοσοφίας κατά κύριο λόγο, επειδή σε αυτή στηρίχθηκε όλος ο δυτικός ο πολιτισμός, και υπάρχει μια ηγεμονία της ελληνικής φιλοσοφίας στον επηρεασμό του δυτικού πολιτισμού. Και επίσης αρχίζουμε και βλέπουμε μία αφισβήτηση της αξιοκρατίας μέσα από διάφορες μορφές, που ουσιαστικά οι προτινόμενες πολιτικές υπονομεύουν τις αρχές της αξίας και της αριστείας και παραβιάζοντας έτσι και την αρχή της ανταμοιβής με βάση την προσωπική προσπάθεια και με βάση τα επιτεύγματα του καθενός. Επίσης, βλέπουμε μία ενίσχυση των διχασμών των κοινωνιών, καθώς θέλουν να χωρίσουν τις κοινωνίες με βάση τον φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλες κοινωνικές διακρίσεις, επικοινωνικές, μη επικοινωνικές κτλ. Και αυτό είναι βασικό στοιχείο για να δημιουργηθεί σε μια κοινωνία ένας διχασμός,
βασικό στοιχείο είναι πάντα να τον χωρίσεις σε ομάδες και να στρέψεις τη μία ομάδα εναντίον των άλλων. Επίσης βλέπουμε μία υπονόμευση της ευθύνης των πολιτών για μία καλύτερη κοινωνία, κυρίως μέσα από την αντίδραση προς την κοινή προσπάθεια και την κοινή την αντίληψη για το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι κοινωνίες δημιουργικά, να γίνουν δημιουργικές και εύπορες κοινωνίες. Και στη συνέχεια υπονομεύεται ακόμα και η ίδια η ταυτότητα του ατόμου με την άρνηση της αποδοχής του βιολογικού φύλου και ουσιαστικά την επιλογή, τη δυνατότητα ο καθένας να επιλέγει το δικό του φύλο. Όλα αυτά βέβαια δημιουργούν μία κοινωνία και μία ατομικότητα του καθένα, στον καθένα όπου η ατομικότητα είναι το πιο ισχυρό στοιχείο, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να μην έχουν στόχους και επιδιώξεις και έτσι να είναι εύκολα αντικείμενα του καταναλωτισμού. Γι' αυτό βλέπουμε μεγάλες εταιρείες έχουν στρατηγικές marketing που χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές για να μετατρέψουν τους καταναλωτές ουσιαστικά σε άβουλα πλάσματα τα οποία θα καταναλώνουν συνεχώς και να μην ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο, ούτε για την αποταμίευση, ούτε για την δημιουργία. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνουν έρμεα των καταναλωτικών στρατηγικών marketing. Τώρα το πώς θα μπορούσε κάποιος να προστατεύσει την κοινωνία από τέτοιου είδους κινήματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ένας ανοιχτός διάλογος, να μάθει ο κόσμος τους σκοπούς αυτού του κινήματος. Θα πρέπει η κοινωνία να αποκτήσει κριτική σκέψη και να μην εύκολα αποδέχεται τέτοιου είδους κινήσεις και φυσικά να υπάρχει ένας πλουραλισμός από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, διότι η πλειοψηφία των μέσων μαζικής επικοινωνίας τίνει να καλύπτει τουλάχιστον να μην μιλάει για αυτούς τους κινδύνους και οι κίνδυνοι αυτοί αφοράνε πολύ περισσότερο τους νέους μας, οι οποίοι οι νέοι μας ξέρουμε ότι είναι το μέλλον κάθε κοινωνίας. Ωραία. Τώρα κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Μέσα από τον τρόπο που διασταυρώνονται σαν ξύφη οι απόψεις υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, οι πανανθρώπινες αξίες και ο παραδοσιακός τρόπος ζωής που από τον πρώτο άνθρωπο των σπηλαίων μέχρι σήμερα διαμόρφωσε συγκεκριμένες αξίες για να μπορέσει να έχει μια συνοχή κοινωνία και να κατευθυνθεί μέχρι σήμερα. Και θέλω να κλείσω με τον κύριο Καραμπελιά. Κύριε Καραμπελιά, είπατε για τον Πασκάλ Μπρίκνερ που έχετε φιλοξενήσει κείμενά του. Ακόμα και ο Μισελ Ομφρέ, ο Μάτιου Μπόκοτε, η Ναταλία Χάνινγκ, η Ευγενία Μπαστιέ, διάφοροι φιλόσοφοι έχουν μιλήσει για αυτό το θέμα. Σε αυτά τα τέσσερα βιβλία τα οποία έχουν βγει από τις εναλλακτικές εκδόσεις υπάρχει και μία διαφορετική οπτική από όλους αυτούς που γράφουν, δηλαδή το οικονομικό μοντέλο, το οντολογικό, το κοινωνικό, το βιολογικό. Ναι, κοιτάξτε, τα βιβλία δεν είναι γραμμένα από τον ίδιο άνθρωπο, έχουν διαφορετικές απόψεις, συχνά είναι γραμμένα και από συγγραφείς που έχουν και άλλο προσανατολισμό ιδεολογικό, κάποιοι προέρχονται από την αριστερά, κάποιοι όχι, κάποιοι επιμένουν σε αυτό, άρα είναι μια πλουραλιστική σύνθεση. Ας σκεφτούμε ότι το τρίτο βιβλίο, έτσι, ο γουοκισμός είναι ένας ολοκληρωτισμός, έχει γραφτεί από μία Γαλλίδα φεμινίστρια, καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία μπροστά σε όλα αυτά που συνέβησαν προέβη σε μια ριζική κριτική αυτού του κινήματος. Άλλοι αναφέρονται ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, άλλοι όπως ο Μποκοτέ, ο οποίος είναι Γαλλοκαναδός, μιλάει κατεξοχήν για την υποκατάσταση ουσιαστικά των δυτικών λαών από άλλους πληθυσμούς. Επί παραδείγματι στη χώρα του, στο Γαλλικό Καναδά, οι Γαλλοκαναδέζοι έχουν γίνει ήδη μειοψηφία. Είναι και ένας από τους λόγους που ο άνθρωπος μετανάστευσε στη Γαλλία. Άρα
είναι, παίρνει κανείς μια συνολική εικόνα με αυτά τα βιβλία αυτού του κινήματος. Εντάξει, βεβαίως θα χρειαστούν και άλλα και άλλα και άλλα, είναι ένα ζήτημα που δεν τελειώνει ποτέ. Εξάλλου, σε αυτά έχουμε μιλήσει αρκετά και για αυτά που έθιξε ο κύριος Ατσαλάκης, δηλαδή για την εξαφάνιση ουσιαστικά της αξιοκρατίας και την αντικατάστασή της από μια λογική η οποία εκφράζεται σε αυτό που είπα πριν, υπογράφουμε δήλωση ότι αποδεχόμαστε τις αρχές του ΟΟΚ για να μπορούμε να διδάσκουμε και όχι ότι ακολουθούμε την αξιοκρατία. Μάλιστα, κύριε Καραμπελιά, κύριε Τσαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά περισσότερα το Σάββατο στις 30 Νοεμβρίου στην αίθουσα Ανδρόγειος στις 7 η ώρα. Θα υποθούν όλα και θα είναι καλό για όλους τους φίλους εδώ, τους συμπολίτες μας στο Ηράκλειο, να έρθουν να σας παρακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.